ή θα δουλέψεις ή θα πεθάνεις. Επέλεξε. Και οι άνθρωποι επέλεγαν να δουλεύουν στα λοιπάσματα. Κερδίσαμε το αντίγυνο επίδομα. Αλλά είχαμε καθορθώσει και είχαμε ιατρείο μέσα στο εργοστάσιο. Πολλοί από αυτούς, από τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, μέσα, έξω ή και στη διάρκεια της δουλειάς, πάθαιναν καρκίνο και μάλιστα καρκίνο των οστών. Τους εργαζόμενους εδώ στα λοιπάσματα τους θεωρούσαμε υποψήφιους μελοθάνατους. Με πήραν τηλέφωνο, τον έχουν πάει στο νοσοκομείο. Και μου είπαν ότι το πολύ 9 μήνες έχει ζωή και αντιθέτως πέθανε σε 2,5 μήνες ο άντρας μου. Πρέπει να έχει φτάσει 3.000 εργαζόμενους στα μεγάλο δυναμικό. Η παρέμβαση που έκανε ο κ. Μελισσανίδης με το δηληστήριο του δίνει δουλειά σε 35 ανθρώπους. Όχι, δεν την έδωσε. Εγώ την άδεια την έδωσε και ο νόμος. Εντάξει. Ξέρετε, οι υπουργοί έχουν τη λεγόμενη πολιτική ευθύνη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο επιχειρηματίας που εξυπηρετήθηκε ήταν ο κύριος Μελισσανίδης και η εταιρεία του Oil One. Η κυβέρνηση Σαμαρά έδωσε αυτό το κομμάτι και περιέγραψα πριν τον τρόπο σε έναν επιχειρηματία για τουλάχιστον 27 χρόνια και... Υπήρξαν πιέσεις, οι οποίες ασκηθήκαν και με δημόσιο τρόπο. Εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας, ο οποίος μπορούσα με τα χρήματα και τη δύναμη που μου δίνουν τα χρήματά μου, να βρίσκω βουλή που να νομοθετεί με τον τρόπο που νομοθέτησε για τη συγκεκριμένη σου επένδυση και μια δημοτική αρχή που αποδέχεται αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, πιθανόν και να το κάνει. Αν ήσουν σύνδημαρχος σε μια πόλη που αυτή η επένδυση καθορίζει το μέλλον της και της δημιουργεί προβλήματα, φαντάζομαι ότι θα έκανες το ίδιο που κάνω εγώ, θα αντιστοιχώσουν σε αυτή την επιλογή.